Την ερχόμενη Δευτέρα αρχίζει επίσημα η επιτήρηση της εποχικής γρίπης στη χώρα, όπως άλλωστε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η επιστημονική κοινότητα κάνει έκκληση στον πληθυσμό με έμφαση στους πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν με το αντιγρυπικό εμβόλιο, επαναλαμβάνοντας σε κάθε ευκαιρία ότι ο ιός της γρίπης κινείται με απρόβλεπτο τρόπο. Πέρυσι είχαμε αυξημένα περιστατικά γρίπης και έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές 154 άτομα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιωτών πνευμονολόγων, η εποχική γρίπη είναι νόσημα που προλαμβάνεται με εμβολιασμό αλλά και με απλά μέτρα ατομικής υγιεινής. Η έξαρση της νοσηρότητας, όπως επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Παναγιώτης Ζώης, ποικίλει από χρονιά σε χρονιά και εξαρτάται από το στέλεχος του ιού που επικρατεί και την ανοσιακή απόκριση διαφόρων ηλικιακών ομάδων του πληθυσμού. Ο εμβολιασμός πάντως θα πρέπει να ξεκινήσει στο επόμενο διάστημα, καθώς χρειάζεται τουλάχιστον 15 ημέρες για τον οργανισμό ώστε να μπορέσει να θωρακιστεί απέναντι στη γρίπη. Η Ελλάδα θα προμηθευτεί περίπου 2,5 εκατομμύρια αντιγρυπτικά εμβόλια και ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, έτσι ώστε μέχρι τον Νοέμβριο να έχει ολοκληρωθεί. Στόχος να δημιουργηθεί ομπρέλα ανοσίας απέναντι στα πρώτα κρούσματα του ιού, ο οποίος εμφανίζεται στην Ελλάδα στα τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, με αποκορύφωση της επιδημίας τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Μέσα στις επόμενες 10-15 ημέρες θα πρέπει να ξεκινήσουμε όλοι να μπούμε σε μια διαδικασία να εμβολιαστούμε έναντι της γρίπης. Τα εμβόλια φέτος θα είναι 3 διαφορετικά, είναι τετραπλά, τετραδύναμα, που σημαίνει ότι υπάρχουν 4 διαφορετικά στελέχη της γρίπης. Άρα είναι ιδιαίτερα ασφαλή αλλά και αποτελεσματικά έναντι της γρίπης. Και το κάνω αυτό κουβέντα σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές που τελευταία χρονιά υπήρχαν και τριδύναμα και τετραδύναμα, τις προηγούμενες χρονιές μόνο τριδύναμα εμβόλια. Έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία το να γίνει κάτι τέτοιο, να γίνει ο εμβολιασμός δηλαδή. Σίγουρα από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Μιλάμε για ανθρώπους ανοσοκατασταλμένους, είτε με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, είτε με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, ανθρώπους με σαχαρόδιαβήτη, ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέματα με χρόνιες νεφροπάθειες, με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, άνθρωποι που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά, όπως ας πούμε κορτιζόνη, που είναι πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας που λαμβάνουν κορτιζόνη για κάποιο λόγο μακροχρόνια, αλλά και οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι ακραίες ηλικίες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι. Mm-hmm. Θα πρέπει, φαντάζομαι, να το έχουμε υπόψη μας και όλοι οι υπόλοιποι όμως που δεν είμαστε στις ευπαθείς ομάδες, που ωστόσο όμως κάνουμε κάποια επαγγέλματα που έχουν πολύ συχνή επαφή με πολίτες. Και άρα οφείλουμε και εμείς να θωρακιστούμε. Ένα ερώτημα είναι, κύριε Ζώη, ότι αποφεύγουν να κάνουν το εμβόλιο άνθρωποι που λένε ότι είναι λειτουργοί της υγείας. Αυτό είναι τεράστιο θέμα και πραγματικά με λυπεί η κουβέντα αυτού του θέματος. Από την άλλη όμως είναι πραγματικότητα. Αν δεν ξεκινήσουμε εμείς, οι γιατροί και οι νοσηλευτές δηλαδή, να εμβολιαζόμαστε έναντι του ιού της γρίπης, πώς μπορούμε να πείσουμε τον ασθενή μας να κάνει κάτι αντίστοιχο. Είναι αυτό που λέω στους ασθενείς μου εγώ συνήθως. Πόσο εύκολα θα εμπιστευτεί κανείς έναν γιατρό ο οποίος καπνίζει για να του δώσει συμβουλές σχετικά με διακοπή καπνίσματος. Είναι αυτό που λέγανε, που λέει ο λαός μας, δάσκαλε που δίδασκες. Τελικά έχει τεράστια σημασία να ξεκινήσει από εμάς, να το πάρουμε απόφαση ότι πρέπει να εμβολιαστούμε, σίγουρα η νοσοκομειακή ιατρία αλλά και η εκτός νοσοκομείου. Από τη στιγμή που ερχόμαστε σε επαφή με μεγάλο μέρος του πληθυσμού, και αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει το πόσο υπεύθυνος είναι ο γιατρός απέναντι στους ασθενείς του. Να πάμε και σε μια τελευταία ερώτηση. Συνταγογραφείτε το εμβόλιο και είναι και μικρό το κόστος του. Είναι προσιτό το κόστος σε κάθε πολίτη. Το εμβόλιο συνταγογραφείται. Υπάρχουν ομάδες στις οποίες μπορεί να συνταγογραφηθεί με μηδενική συμμετοχή. Δηλαδή ο ασθενής δεν πληρώνει κάτι για την αποκτήσει το εμβόλιο αυτό. Είναι οι ομάδες που προαναφέραμε, συν οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών, συν οι εγκυμονούσες. Σε όλες αυτές τις ηλικιακές ομάδες αλλά και τις ευπαθείς ομάδες λόγω συγκεκριμένων χρόνιων νοσημάτων, το εμβόλιο συνταγογραφείται με μηδενική συμμετοχή.